Η Ρωσία σημειώνει νέο ιστορικό ρεκόρ για τη συγκομιδή σιτηρών, κάτι που δεν συνέβαινε ούτε στα σοβιετικά χρόνια, με μεγάλα στρέμματα καλλιέργειε και αποκομίζει τεράστια έσοδα που ενισχύουν την οικονομία τη. Χρόνο με το χρόνο, ενισχύει την παγκόσμια ηγετική τη θέση στι εξαγωγέ σιταριού, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε, που ήταν κάποτε πρωτοπόροι στην παραγωγή σιτηρών, χάνουν τη δική του. Τόσο λίγο σιτάρι όσο το 2022, δεν έχουν πουλήσει στον κόσμο για τουλάχιστον 40 χρόνια η συγκομιδή σιτηρών στη Ρωσία έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ τόσο για όλα τα μετασοβιετικά χρόνια, όσο και για τη Σοβιετική εποχή. Η καλλιέργεια αυξήθηκε κατά 26,7% σε 154 εκατομμύρια τόνου σε βάρο μετά το τελείωμα. Το σιτάρι συγκεντρώθηκε σε 104 εκατομμύρια τόνου σε καθαρό βάρο, έναντι 75,94 εκατομμυρίων τόνων το 2021, και αυτό είναι ένα νέο ρεκόρ. Τον Ιανουάριο του 2023, η εξαγωγή ρωσικού σιταριού για τέταρτο συνεχόμενο μήνα μπορεί να γίνει ρεκόρ και να φτάσει τους 3,6 εκατομμύρια τόνους. Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν έχουν την παραμικρή πιθανότητα να ανταγωνιστούν καν για την πρώτη θέση. Ήταν κάποτε το καλάθι του ψωμιού στον κόσμο, αλλά έκλεισαν το 2022 με το χαμηλότερο επίπεδο εξαγωγών σιταριού τα τελευταία 40 χρόνια.